Ενημερώσουμε για την επόμενη μία μισή ώρα. Να ξεκινήσουμε να πούμε τι θα έχουμε σήμερα. Βεβαίως θα πούμε τι έχουμε σήμερα. Θα γυμναστούμε με τον Τίμη Καμπανέλη και ακολούθως θα μιλήσουμε για την γυμναστική. Πώς μπορούμε να ωφεληθούμε αν κάνουμε σωστά τη γυμναστική μας. Επίσης, με την κυρία Νίκη Λαζαρίδου θα δείξουμε όμορφες επιλογές για έξυπνα δώρα τα Χριστούγεννα. Ακολούθως. Λοιπόν, χτες βράδυ παρακολουθήσαμε το πρώτο επεισόδιο του Eurovision Project, Song Project. Έτσι και ακριβώς. Πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε. Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές. Ήταν μια υπέροχη παραγωγή. Μας κράτησε στην οθόνη καθ' όλη την διάρκεια και ήθελαμε και περισσότερο. Μου άρεσε όλα. Η παραγωγή γενικά, τα τραγούδια, οι κριτές, τα πάντα. Μαζί μας θα είναι η αγαπημένη μας Εύη Παπαμιχαήλ για να μας μιλήσει περισσότερο, να πάρουμε και άλλες πληροφορίες και βεβαίως για εσάς που σας ενδιαφέρει αυτό το θέμα, είμαι σίγουρη ότι θα χαρείτε αυτό το στούδιο. Μείνετε μαζί μας, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα στη συνέχεια. Πάμε να καλημερίσουμε τους πρώτους μας. Να πούμε και κάτι άλλο που έχουμε. Έχουν άρεσε όμως σκοβάκι σήμερα μαζί μας. Έχουμε μουσικό, ναι. Θα τα πούμε όλα αυτά. Ο κόσμος θα τα δει όταν μείνει στην παρέα μας. Πάμε να καλημερίσουμε τον Τίμη μας με τη μεγάλη. Το ξέρεις. Εγώ πάντα το έλεγα αυτό, ότι ο Τίμης μου έχει δώσει τις πιο καλές συμβουλές και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Άντε, Τίμη, πότε θα με αναλάβει. Ο κόσμος πάει στο γυμναστήριο, προσπαθεί. Αλλά στο χρονικό διάστημα που μπορεί να περιμένει κάποια αποτελέσματα, δεν τα βλέπει και τότε απογοητεύεται και φεύγει. Σήμερα λοιπόν θα μπορέσετε να μας πάρετε τηλέφωνο, να ενημερωθείτε. Ο Τίμης μας είναι εδώ και θα σας δώσει τις καλύτερες συμβουλές και θα μιλήσει και η εμπειρία. Η εμπειρία των καλεσμένων μας, γι' αυτό μιλήσετε. Έτσι, Τίμη μου, πανέτοιμο, ας φύγαμε. Με μας κάθε εβδομάδα και με την Κρίστη για να σας δίνουμε αυτές τις συμβουλές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς πάμε σε ένα διαφημιστικό break και ακολούθως θα μιλήσουμε για το Eurovision Song Project. Μείνετε μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, την καλημέρα μας σε εσάς που τώρα έχετε ανοίξει τους δέκτες σας για να μιλήσουμε για το Eurovision Song Contest. Καταρχάς, συγχαρητήρια. Και για τη στήριξη. Λοιπόν, και τα περιμένουμε. Eurovision Song Contest. Πού θα μας πας τώρα? Θα πάμε βεβαίως σε ένα διαλυματάκι, αμέσως μετά υπέροχες προτάσεις από το ένθο της κυρίας Νίκης Λαζαρίδου για δώρα, για τις γιορτές που πλησιάζουν επικίνδυνα και αν δεν προετοιμαστείτε δεν θα βρείτε το καλύτερο. Εμείς το έχουμε όμως. Νίκη, το μοντέλο μας, το καλεσμένο καλημέρα, μας. Καλημέρα. Και βεβαίως θα ξεκινήσουμε με το καλύτερο. Σας χαρίζουμε ένα υπέροχο δώρο από όλα αυτά τα κοσμήματα εδώ, τα οποία θα σας δείξουμε σε... Βέβαια, μου άφησε. Πάντα γιαγιά, δεν σε αφήνει. Λοιπόν, εδώ η Στέλια είναι. Και να ζήσει η Στέλια μου. Λοιπόν, να τα ακούσει ο φίλος μας και να μας τα αγοράσει. Υπάρχει μοφ, υπάρχει και μαύρο. Που είναι το μαύρο το ξέρω. Είναι γνωστό το μαύρο. Ό,τι πολύτιμο. Μπράβο, είναι ωραίο. Και πραγματικά αξία μένει. Δεν είναι κάτι φτηνό, κάτι το οποίο. Σίγουρα. Θα περάσει λίγο για το όπως λέμε. Μα ούτε το ασημένο, ούτε το χρυσό, ούτε το διαμάντι. Ειδικά το διαμάντι. Μπράβο, είναι πολύ. Λοιπόν, να πούμε στην κυρία Ζέβη που μας παρακολουθεί τώρα από την Ελλάδα. Καλημέρα. Κυρία, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά για αύριο. Χρόνια πολλά. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε. Παιδιά, δεν ακούω. Αν σας ακούσω, να μου πείτε το όνομα. Από το 1 μέχρι το 13. Ο Περικλής. Να μας ένα αριθμό. Γρήγορα. Σόφια Ελευθερία. Σόφι ή Πόπι. Πόπι. Πόπι Ελευθεριάδο. Πόπι μου, είστε τυχεροί, πολύ τυχεροί. Μπράβο. Καλή εβδομάδα να έχεις. Σου φέραμε γούρια εμείς. Υπάρχουν και τα γούρια. Υπάρχουν και γούρια στο μαγαζί. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε τώρα. Πού θα πάμε? Εδώ πιο κάτω. Αλλά πιο κάτω, μα είναι στην Ινδία που θα σας πάρουμε. Πώς? Γευστικά βεβαίως. Μείνετε μαζί μας για να μάθετε και να δείτε το θέμα το οποίο θα σας προσφέρουμε σε πολύ. Τι παράγει. Είναι καφέ. Για να τραγουδιστεί. Όσες ώρες. Αντί δεν χρειάζεται να κοιτάζεστε και ξέρω, ακούτε ο ένας τον άλλον. Όχι. Και προχωράτε. Η μοναδική. Ότι. Να μουντάρουμε μπαστά φαλιά. Γεια σα, αριστεί. Πάντω. Πιο ελαφρολαγική φωνή, γι' αυτόν. Είπε ο Αλεξάνδρος. Επίσης ο Αλεξάνδρος εμφανίζεται και στη Λάρνακα ο Αλεξάνδρος. Βέβαια, θέλω. Στο Σκάλα Στούντιο. Μαζί με τον Κωνσταντά. Ό,τι θες. Γιατί ό,τι θέλει η Γαβριέλα. Εγώ λόγω που ήρθα εδώ σήμερα και είμαι με μία ώρα ύπνο, ήρθα. Γένεια. Την καλημέρα μας στον φίλο Ανδρέαζα. Είναι ο άνθρωπος που μας έχει πάρει έξω από την Κύπρο όταν είμαστε μικροί, μετά τον στρατό. Ο Ανδρέας δούλευε στο Βέλγιο για χρόνια και τον φωνάζα Μακάριο.